Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στην AMG Specialist στο Γιωχάνησμα. Απόψε το βίντεο έχει θέμα έλεγχος αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Αφορμή του βίντεο ήταν κάποια μηνύματα που έχω δεχτεί και κάποια σχόλια, ώστε να παρουσιάσω ένα βίντεο που θα αφορά τον έλεγχο ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, τι μπορούμε να ελέγξουμε εμείς σαν μελλοντικοί ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου και τι πράγματα θα πρέπει να αφήσουμε σε ένα μηχανικό. Εάν πιστεύουμε ότι οι δυνατότητές μας είναι αυξημένες και γνωρίζουμε κάποια πράγματα περί του αυτοκινήτου, θα μπορέσουμε όλους αυτούς τους ελέγχους να τους ολοκληρώσουμε και μόνοι μας, δεν είναι δύσκολη έλεγχη. Το μόνο που ίσως μερικοί δεν θα μπορέσετε να κάνετε, οι περισσότεροι ίσως δεν θα μπορέσετε να κάνετε, είναι να κάνετε έναν ηλεκτρονικό διαγνωστικό έλεγχο με ένα διαγνωστικό μηχανικό. Αλλά αυτό θα είναι το τελευταίο, εφόσον διαπιστώσετε ότι όλα τα άλλα πράγματα στο αυτοκίνητο είναι έτσι όπως τα θέλετε. Τη βοήθεια για να κάνουμε τον έλεγχο θα την έχει αυτό το Land Rover Discovery 4. Αυτό είναι το του 2015, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το 3 λίτρα V6 turbo diesel με δύο τουρμπίνες. Και είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Εγώ τα λατρεύω τα Land Rover. Αν και χρόνια δούλευα στη Mercedes, λατρεύω τα Land Rover. Τέλος πάντων, έτερο είναι κάτω. Λοιπόν, από πού ξεκινάμε. Καταρχήν, το πιο απλό πράγμα να ξεκινήσουμε είναι να παρατηρήσουμε εξωτερικά το αυτοκίνητο. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να δούμε αν έχει σε κάποια σημεία επαναβαφή. Υπάρχουν σημεία που δεν μας ενδιαφέρει να έχει γίνει επανεβαφή, ακόμα και αν διαπιστώσουμε ότι έχει γίνει επανεβαφή. Παραδείγματος χάρη ένα φτερό, μία πόρτα. Τώρα, αν δούμε ένα πισινό φτερό, θα σας δείξω πώς θα το ελέγξουμε. Αν δούμε τώρα ένα πισινό φτερό βαμμένο, επειδή είναι κομμάτι το οποίο δεν αφαιρείται εύκολα το αυτοκίνητο, ενώ μία πόρτα και ένα φτερό αντικαταστούνται πάρα πολύ εύκολα για ένας προφυλακτήρας. Και πολλά μπορεί να έχουν συμβεί μικροχτυπήματα σε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν τα μικροκτυπήματα, δηλαδή να έχει χτυπηθεί, ξέρω εγώ, λίγο ο προφυλακτήρας κτλ. Μας ενδιαφέρει το αυτοκίνητο να μην έχει μπλεχτεί σε μεγάλο ατύχημα. Ακόμα και αν έχει μπλεχτεί σε μεγάλο ατύχημα, εάν το αμάξι έχει επισκευαστεί σωστά και έτσι όπως ορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου, δεν έχουμε προβλήματα. Το πρόβλημα μας θα είναι από τη στιγμή που θα έχει γίνει τσαπατσοδουλειά, δηλαδή δεν θα έχει επισκευαστεί όπως πραγματικά πρέπει, απλά θα έχει γίνει ένα πασάλιμα εκεί, ώστε να μπορέσει το αυτοκίνητο να το ξεφορτωθεί κάποιος. Έτσι, αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα, εγώ όταν ήμουν διευθυντής στην Mercedes, ερχόταν αυτοκίνητα Mercedes τα οποία ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, αλλά επειδή ακολουθούσαμε κατά γράμμα τις οδηγίες επισκευής που έδινε το εργοστάσιο, το αυτοκίνητο έβγαινε από το φανοπείο και το βαφείο και ήταν πραγματικά, δεν μπορούσες να... Δηλαδή πήγαινε σε μηχανικούς και λέγανε το αυτοκίνητο είναι ατρακάτσιστο, έτσι. Για τόσο καλή δηλαδή δουλειά κάναμε. Δεν την κάνουν όλα τα συνεργεία, ούτε όλες οι αντιπροσωπείες. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει οι πραγματογνώμονες των ασφαλιστικών εταιριών, παίζουν ένα πάρα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Έχω δουλέψει στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια σε διευθυντικές θέσεις προσωπιών και έχω δει όλους αυτούς τους ανθρώπους πώς συμπεριφέρονται. Η λογική τους είναι να σώσουν λεφτά για την ασφαλιστική εταιρεία και το αυτοκίνητο να μην γίνει όπως πρέπει να γίνει. Σωστό. Έτσι. Βέβαια εκεί ξεκινάει μια συνδιαλλαγή μεταξύ του συνεργείου, δηλαδή του φανοποιείου ας το πούμε, και του πραγματογνώμονα, προσπαθούν και οι δύο να διατηρήσουν κάποιες καλές σχέσεις. Γενικά οι άνθρωποι συγκεκριμένοι, όχι ότι είναι κακοί, απλά έτσι τους πιέζει η εταιρεία που εργάζονται ή συνεργάζονται και προσπαθούν να μην αλλάξουν τα πράγματα όπως, δηλαδή και να μην γίνουν τα πράγματα. Δηλαδή, έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές με πραγματογνώμονα που εγώ του έλεγα θέλει αντικατάσταση ράμφος και εκείνος μου έλεγε όχι να το τραβήξουμε για να το στοκάρουμε, έτσι. Μιλάμε, δεν είχαμε έρθει μόνο στα χέρια, έτσι.
Βέβαια, από ένα σημείο και μετά και το μαγαζί δεν μπορεί να πιέσει άλλο την κατάσταση. Εγώ τι έκανα αν συνέβαινε αυτό? Έβαζα στο παιχνίδι και τον ιδιοκτήτη. Έπαιρνα τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη και του έλεγα: κοίταξε να δεις, το αμάξι έτσι όπως πρέπει να φτιαχτεί, η ασφαλιστική δεν στο φτιάχνει. Η δική σου ασφαλιστική, εσύ επέλεξες την ασφαλιστική. Κοίτα τι θα κάνεις με αυτούς, γιατί το και το και το και το, έτσι. Εγώ αυτό έκανα, δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι, δεν ενδιαφέρονται όλοι τόσο πολύ. Εμένα πάντα, σαν άνθρωπο που έβαζα υπογραφή και σαν μηχανολόγο ότι αυτό το πράγμα μπορεί να κυκλοφορεί και να είναι, να βάλει κάποιος την οικογένειά του μέσα και σε περίπτωση που ξαναέχει ακριβώς το ίδιο τρακάρισμα, δεν θα σκοτωθεί κάποιος, επειδή δεν έγινε σωστή επισκευή στο ράφος και το ράφος πλά δεν μπορεί να αντέξει το φορτίο από το τρακάρισμα, είναι ήδη τσαλακωμένο, και να σκοτωθεί ένα παιδάκι ή ένας πατέρας ή μια μητέρα ή να ξεκλειστεί μια οικογένεια, εγώ δυστυχώς δεν έμπαινα σε αυτές τις διαδικασίες. Βέβαια, εγώ τους είχα βάλει σε μια σειρά τους πνευματογνώμονες, τους είχα κάνει κάτι έτσι, τέτοια, ας το πούμε, μαγκές. Εντάξει, τέλος πάντων. Και τους είχα φέρει σε μια ισορροπία, οπότε ξέρανε ότι όταν ερχόταν στα μαγαζιά που εγώ διοικούσα, μπαίνανε και βγαίνανε κύριοι. Στα περισσότερα μαγαζιά που είχα πάει, άλλα μαγαζιά φίλων που ήταν διευθυντές φίλοι κτλ., μπαίνανε και κάνανε παιχνίδι αυτοί. Δηλαδή, ό,τι θέλανε βάζανε, ό,τι θέλανε χρεγόνανε. Και γενικά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν, ας φύγουμε, κάνουμε αυτή την παρένθεση στην άκρη και πάμε εμείς τώρα να ελέγξουμε το συγκεκριμένο αμάξι. Λοιπόν, τι κάνουμε σαν πρώτο βήμα? Έτσι, καταρχήν έχουμε δει αυτό το αμάξι, το έχει ένας ιδιοκτήτης, είναι σε μια μάντρα και μας αρέσει και ενδιαφερόμαστε να το πάρουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι το εξής. Θα περπατήσουμε περιμετρικά το αυτοκίνητο και θα παρατηρήσουμε ανάλογα με διαφορετικές, δηλαδή ανεποκατεβάζοντας το κεφάλι μας, όσο πιο πολύ λεπτομέρεια δείξουμε στον έλεγχο, τόσο πιο καλό αποτέλεσμα θα έχουμε στο τέλος. Έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, θέλουμε να δούμε το καπό αυτό τώρα έχει βαφτεί ή είναι ουσιαστικό το χρώμα. Λοιπόν, πώς μπορούμε να δούμε αν το καπό έχει βαφτεί? Έτσι, θα έρθουμε εδώ που γίνονται τα ενώματα, δεν ξέρω και αν φαίνομαι, καθίστε να φέρουμε την κάμερα πιο κοντά. Λοιπόν, θα έρθουμε εδώ που υπάρχουν τα ενώματα, δηλαδή εδώ τώρα έχουμε τρία διαφορετικά κομμάτια. Έχουμε την πόρτα, έχουμε το φτερό, το καπό και το φτερό. Έτσι, λοιπόν. Εάν έχει γίνει πραγματικά καλή δουλειά, δεν θα δούμε τίποτα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει πάνω απ' ότι πραγματικά τα μάξια έχει γίνει σωστή δουλειά. Εάν δούμε τώρα εδώ λίγα σπρέι, μέσα εδώ στα μαύρα, δούμε εδώ λίγο, ανοίξουμε την πόρτα παραδείγματος χάρη και δούμε μέσα εδώ λίγο σπρέι. Ή κάνοντας αυτή την κίνηση και βλέποντας το αμάξι υπό διαφορετικές γωνίες, να δούμε αν τα χρώματα, αυτό με αυτό το χρώμα είναι ίδιο. Είναι πολύ πιο εύκολο όταν το αμάξι έχει πέρλα μέσα, να δούμε το πώς έκατσε η πέρλα. Γιατί αν θα δείτε από το εργοστάσιο, πώς βάφει το αυτοκίνητο το εργοστάσιο, κάνει μια συγκεκριμένη κίνηση το ρομπότ να το βάφει, έτσι. Τώρα, όταν θα έρθει κάποιος να βάψει με το χέρι, εάν δεν είναι τσακάλι πραγματικά ο βαφέος, όπως είδα εγώ ένα στη Μερσεντές, ένα Λευτέρη, ο οποίος ήταν πραγματικά τσακάλι και μπορούσε να δει πώς έχει πέσει η πέρλα πάνω στο αυτοκίνητο και πραγματικά το χέρι του έπαιρνε ακριβώς την κίνηση που έκανε το ρομπότ και έβγαζε τα μάξι και ήταν τέλειο. Θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ότι τη ροή της πέρλας στο καπό ή στο φτερό είναι διαφορετική. Έτσι, θέλει πραγματικά να δώσουμε χρόνο στο μάτι μας να συνηθίσει, να αντιληφθεί και μετά θα το διαπιστώσει. Εάν δεν έχει πέρλα θα μπορέσουμε να δούμε κάνοντας τέτοιες κινήσεις, εάν παραδείγματος χάρη έχει λίγο στόκο ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Περιμετρικά κάνουμε όλον αυτό τον έλεγχο σε όλα τα κομμάτια του αυτοκίνητου, ουρανό, φτερά, πόρτες, δηλαδή κάνουμε έτσι, παρατηρούμε αν είναι το ίδιο, αν έχει κάποιο στοκάρισμα, βλέπουμε τα νερά της μπογιάς, τα πάντα, έτσι. Καλό επίσης θα είναι σε περίπτωση που υπάρχουν πλαστικά τριμ στο αυτοκίνητο, να δούμε αν είναι καλά κουμπωμένα ή αν είναι κάποιο ξεκούμποτο. Αν είναι κάποιο ξεκούμποτο, πάει να πει ότι έχει αφαιρεθεί για κάποιο λόγο
και δεν έχει αντικατασταθεί τα κλιπ μέσα, κάποιο είναι σπασμένο, συνήθως όταν αφαιρούμε πλαστικά trim, σπάνε τα κλιπ. Και αν δεν έχει γίνει σωστή επισκευή, δεν έχουν αντικατασταθεί τα κλιπ, όλα για να κερδίσουν χρήματα και χρόνο κτλ. Ένα άλλο πράγμα που θα κάνουμε, καθίστε να κατεβάσω λίγο την κάμερα. Ένα άλλο πράγμα που θα κάνουμε είναι να έρθουμε με το δάχτυλό μας, φροντίζουμε βέβαια το αυτοκίνητο να μην έχει έρθει από διαδρομή, και να δούμε εδώ το δίσκο, αν στο πάνω μέρος, στο χείλος του, αν έχει νύχη. Τώρα, εάν παρατηρήσουμε ότι μπορεί να έχει ένα μικρό νύχη, αλλά αν το νύχη αυτό είναι, το αισθανόμαστε είναι πάρα πολύ μεγάλο, σημαίνει ότι ο δίσκος μπροστά, εάν δεν χρειάζεται αλλαγή τώρα, πολύ σύντομα θα χρειαστεί αντικατάσταση ο δίσκος. Οπότε αυτό είναι ένα κόστος το οποίο εμείς θα πρέπει να συνυπολογίσουμε. Έτσι. Εάν μπορούμε από εδώ να δούμε και το αμορτισέρ, παρατηρούμε αν το αμορτισέρ απ' έξω έχει κάποια υγρασία. Δηλαδή αν έχει κάποια διαρροή λαδιού. Έτσι. Σε όλα τα αμορτισέρ προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει κάποια υγρασία. Γενικά είναι αυτό που είπαμε. Όσο πιο μεγάλη λεπτομέρεια δείξουμε στον έλεγχο που θα κάνουμε εμείς, τόσο καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, μετά. Λοιπόν, μετά περνάμε στο χώρο της καμπίνας. Τώρα, εδώ στο χώρο της καμπίνας, αυτό που προσπαθούμε να διαπιστώσουμε είναι το εξής. Να δούμε αν τα χιλιόμετρα που αναγράφει το αυτοκίνητο είναι σε αντιστοιχεία με τη γενική κατάσταση του ταμπλό, της κονσόλας, μην έχει ξεβάματα, μην έχει γδαρσίματα, τα καθίσματα σε τι κατάσταση είναι. Τώρα, άμα δούμε εδώ ένα κάθισμα το οποίο είναι πάρα πολύ φθαρμένο, το δέρμα του ή τα πετσαρία του, είναι αρκετά φθαρμένη, δηλαδή δείχνει ότι έχει γίνει κάποια χρήση. Και δούμε εδώ πέρα 60.000 χιλιόμετρα. Κάπου δεν κολλάει, δηλαδή δεν είναι δυνατόν στα 60.000 χιλιόμετρα το κάθισμα να έχει πάθει τόση μεγάλη φθορά, έτσι. Δηλαδή, λογικά πάντα πρέπει να σκεφτούμε, δεν είναι κάτι το οποίο αστροφυσική, λογικά. Στα αυτοκίνητα πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε λογικά. Δηλαδή, πώς είναι η κατάσταση του καθίσματος, πώς είναι η κατάσταση καταρχήν των μπεντάλ κάτω. Αν είναι πολύ φθαρμένα τα τακούνια, τα λάστιχα εδώ στα μπεντάλ, δεν μπορεί να έχει 60.000 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο. Πάνω απ' ότι έχει πολύ περισσότερα. Έτσι. Τώρα, θα βάλουμε μπροστά το κινητήρα, θα ακούσουμε αν ακούγεται κάποιο θόρυβο, θα μαρσάρουμε λίγο τη μηχανή. Εάν διαπιστώσουμε με ταυτή μας ότι κάτι δεν μας αρέσει, μπορεί να μην έχουμε εμπειρία τώρα από το αυτοκίνητο, έτσι, να μην ξέρουμε πώς ακούγεται η μηχανή. Δηλαδή, τώρα είναι φυσιολογικός, δεν είναι φυσιολογικός. Το θέμα είναι πάντα θα πονηρεύεστε. Δηλαδή θα λέτε, δεν μου αρέσει αυτός ο θόρυβος. Οπότε θα πρέπει τα μάξι να περάσει ένα δεύτερο έλεγχο, πιθανόν από κάποιο μηχανικό. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε μπροστά τη μηχανή και να αρχίζετε να ελέγχετε τα φώτα, να ελέγχετε τα φλας. Ό,τι κουμπάκι υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο θα το πατήσετε. Να δείτε αν λειτουργεί. Ανάρτηση-ανάρτηση. Φώτα, καντράν, οροφές. Τα πάντα, δηλαδή δεν θα αφήσετε ένα κουμπί που βλέπετε ότι υπάρχει. Δηλαδή θα βάλετε μπροστά τα μάξι, θα βάλετε μπροστά το air condition και θα βγάλετε τον αέρα να φυσάει από εδώ, τον αέρα να φυσάει από το γυαλί, από την κόλλησε το μυαλό μου, συγγνώμη, από το μπαμπρίζ. Να δείτε αν το ρολόι πάνω σχάρι δουλεύει. Θα δείτε αν δουλεύει καλά το air condition. Πώς ελέγχουμε το air condition? Το air condition το βάζουμε στη χαμηλότερη σκάλα, δηλαδή στη νούμερο 1, ταχύτητα αέρα μιλάμε, έτσι πάντα, στο πιο κρύο που γίνεται, δηλαδή στο very low, και με ένα θερμόμετρο πρέπει η θερμοκρασία από τα κεντρικά vents, ενώ έχουμε κλείσει όλα τα άλλα στη χαμηλή θερμοκρασία, να μας είναι περίπου maximum πρέπει να είναι 6 βαθμούς Κελσίου, maximum, έτσι, άμα είναι 10-12 πάνω από το air condition δεν δουλεύει καλά. Αυτά. Θα δείτε το χειρόφρενο, άμα είναι ηλεκτρικό χειρόφρενο, θα το επιλέξετε, θα το κατεβάσετε, θα το ξαναεοπλίσετε, θα το ξανακατεβάσετε. Αν είναι ηλεκτρικά καθίσματα, θα παίξετε με τα καθίσματα πέρα, δόθε, πάνω, κάτω, να δείτε ότι όλα δουλεύουν κανονικά, του οδηγού, του συνοδηγού. Θα βάλετε μπροστά το ραδιόφωνο, θα βάλετε να παίζει ένα σταθμός, θα πάτε να κάτσετε πίσω, να δείτε αν τα ηχεία δουλεύουν όλα. Γενικά δεν θα υπάρξει κάποιο κουμπί μέσα στο αυτοκίνητο που δεν θα το πατήσετε. Έτσι. Ακόμα δεν έχουμε πάει δοκιμή στο δρόμο για να δούμε τι κάνει το αυτοκίνητο. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι όλα είναι κανονικά, μετά θα πάμε και δοκιμή στο δρόμο.
Θα πάμε και στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου, δηλαδή και στους, στο πίσω καθίσματα. Θα ελέγξουμε τα δέρματα, την κατάσταση, πώς κλείνουν οι πόρτες. Αν η πόρτα κουνιέται, δηλαδή χάρη, θα πιάσουμε την πόρτα από εδώ από το χερούλι. Θα πιάσουμε την πόρτα του οδηγού συνήθως, γιατί είναι η πόρτα που δουλεύει περισσότερο και θα δούμε αν έχει κάποιο μπόσικο. Δεν έχει. Πώς κλείνει η πόρτα? Κλείνει ωραία. Θα παρατηρήσουμε ένα ακόμα πολύ σημαντικό πράγμα για να δούμε αν ένα αυτοκίνητο είναι τρακαρισμένο. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε εάν τα κενά είναι ίδια. Αυτό βέβαια μην το δείτε στο Toyota, γιατί τα Toyota έχουν ό,τι κενό τους έρθει. Δεν είναι όπως γίνεται η συναρμολόγηση, ό,τι κενό τους κάτσει. Δηλαδή μπορεί η πόρτα η μία να έχει από καινούριο τα μάξι. Να έχει από εδώ 3 χιλιοστά και από εκεί να έχει 5. Τώρα μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία είναι, ας πούμε, Volkswagen, BMW, Mercedes, Renault, τέτοια αυτοκίνητα καλά. Όλα τα κενά, δεν πρέπει να παρατηρήσουμε. Ίδιο κενό πρέπει να έχει εδώ, ίδιο κενό πρέπει να έχει εδώ. Όλα τα ανοίγματα. Τώρα θα πάμε στο χώρο του προπαγκάζ. Λοιπόν, θα πάμε στο χώρο του προπαγκάζ. Θα δούμε τη γενική κατάσταση της ταπετσαρίας. Γενικά, δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε εάν η εικόνα, η γενική εικόνα του αυτοκινήτου συμβαδίζει με τα χιλιόμετρα που βλέπουμε στο καντράν. Σίγουρα, όλοι σας, πριν προχωρήσετε στην αγορά ενός αυτοκινήτου, είχατε αυτοκίνητο ή αν δεν είχατε αυτοκίνητο, είχε ο πατέρας σας, είχε η μητέρα σας, έτσι. Οπότε έχετε μία εμπειρία τη φθορά που μπορεί να παρουσιάσει το εσωτερικό του αυτοκινήτου σε σχέση με τα χιλιόμετρα που γράφει. Δηλαδή, δεν μπορεί εδώ πέρα να δούμε ότι τα μάξι είναι ρημάδι, σπασμένα, γρατζουνισμένα και τα μάξι να φαίνεται ότι έχει κάνει μόνο ένα σέρβις, έχει 15.000 χιλιόμετρα. Κάτι βρωμάει, έτσι. Γενικά, οι τύποι αυτοί τι κάνουν? Αυτό που σας λέω το ξέρουν και αυτοί, έτσι, που θέλουν να μαϊμουδιάσουν τα χιλιόμετρα. Με αποτέλεσμα να προσπαθούν πάντα να τα χιλιόμετρα που θα κατεβάσουν να τα φέρουν σε μια κατάσταση η οποία αυτό που σας λέω να σας ξεγελάει. Δηλαδή λέει εντάξει, 80.000 χιλιόμετρα, λογικό να έχει αυτή τη φθορά. Και τα μάξι να έχει 200.000 χιλιόμετρα, έτσι. Τώρα, εάν τα μάξι είναι Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, τώρα Renault, Citroën δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά και αυτά είμαι σίγουρος, το ξέρω. Όσο αφορά τη Mercedes, τι ακριβώς συμβαίνει? Εάν κάποιος πάει και γυρίσει τα χιλιόμετρα σε ένα Mercedes, στο καντράν, η Mercedes, επειδή δεν είναι ένα τυχαίο εργοστάσιο, έτσι, τι κάνει? Ο εγκέφαλος του κινητήρα, η κλειδαριά, οι ζετές, ετζετές που λέμε στα γερμανικά, και το εγκέφαλος του σασμάν, κρατάνε τα χιλιόμετρα ανά χιλιάδες. Δηλαδή ξεκινάει από 0, φτάνει τα 1000, τα κρατάει. Φτάνει τα 2000, τα κρατάει. Φτάνει τα 3000, τα κρατάει. Δεν κρατάει υπό πολλαπλάσια της χιλιάδας μέσα, αλλά κρατάει τις χιλιάδες. Με αποτέλεσμα, εάν το αυτοκίνητο μπει σε ένα διαγνωστικό της Mercedes ή σε ένα γενικά καλό διαγνωστικό, και στην BMW ισχύει αυτό και στην Audi, Volkswagen, μπορεί από τον εγκέφαλο του κινητήρα, εάν είναι σίγουρα, άμα είναι διαγνωστικό αντιπροσωπεία, σίγουρα θα το βρει. Εάν δεν είναι διαγνωστικό αντιπροσωπεία και είναι διαγνωστικό που έχει κάποιο μηχανικό, αν είναι ένα καλό διαγνωστικό, και αυτό μπορεί να το βρει. Μπαίνοντα μέσα στον εγκέφαλο και ζητώντα τα χαρακτηριστικά, να πάρει τα χαρακτηριστικά του εγκεφάλου, να του δώσει δηλαδή ο εγκέφαλο το serial number του, τη χρονολογία του κτλ., υπάρχει και ένα πλαίσιο που λέει τα χιλιόμετρα. Οπότε, money, ανεξάρτητα τι έχουν κάνει οι τύποι με τα καντράν, έχουν γυρίσει τα καντράν κτλ. Money, ειδικά στα Mercedes, από τον εγκέφαλο του κινητήρα, από την κλειδαριά, το ignition switch, το κεντρικό διακόπτη, και από το εγκέφαλο του σασμάν, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν τα χιλιόμετρα είναι κανονικά ή όχι. Τώρα βέβαια οι εταιρείες, οι γερμανικές, έχουν εφαρμόσει και το ηλεκτρονικό βιβλίο service, οπότε μπορούμε να επισκεφτούμε ένα αντιπρόσωπο και με το αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου να το χτυπήσει αυτός, αν είναι στη Mercedes, το EVA σύστημα και να δει αν έχει κάνει ανακλήσεις, αν έχει ανακλήσεις, πότε έκανε τα σέρβις του, τι άλλαξε, τα πάντα. Τι έκανε σε εγγύηση, και είναι κάτι που πραγματικά, εάν το αμάξι είναι και ακριβό, δηλαδή αυτό που θέλετε να πάρετε, ακριβό.
ακριβό είναι στην τσέπη του καθενός, έτσι, γιατί ακριβό για κάποιον μπορεί να είναι κάτι που στοιχίζει 1 εκατομμύριο και για κάποιον που στοιχίζει 500 ευρώ. Ο καθένας με το τι έχει στην τσέπη του θεωρεί κάτι ακριβό. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να καταλάβω τι λέω. Πραγματικά πριν προχωρήσετε στην αγορά αυτοκινήτου, καλό θα είναι, πριν δώσετε τα λεφτά σας, να πάρετε το πλαίσιο, να πάτε σε μια αντιπροσωπεία και να ζητήσετε να σας δώσουν. Δεν θα σας το εκτυπώσουν, γιατί δεν είναι δικό σας τα μάξα ακόμα, οπότε δεν μπορούν να σας το εκτυπώσουν, αλλά μπορείτε να δείτε στην οθόνη τι έχει κάνει το αυτοκίνητο, πόσα χιλιόμετρα ήταν το τελευταίο πράγμα που είχε κάνει επίσκεψη σε μια αντιπροσωπεία. Και αυτό δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Μπορείτε να μάξετε άνθρωποι από τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, να έχει κάνει εγγυήσει στη Γερμανία και οπουδήποτε άλλο στον κόσμο και να τα δουν ακόμα και στην Ελλάδα οι αντιπροσωπείες, έτσι. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να δούμε? Ένα άλλο πράγμα που θα κάνουμε είναι, εφόσον έχουμε διαπιστώσει ότι το αυτοκίνητο είναι κάτι, δεν βλέπουμε βαψίματα, δεν βλέπουμε γενικά, μας αρέσει, όλα λειτουργούν κτλ. Θα ζητήσουμε οπωσδήποτε να πάμε μια δοκιμή το αυτοκίνητο. Έτσι, να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να οδηγήσετε για πολλή ώρα. Η λογική είναι η εξής οδηγώντας ένα αυτοκίνητο. Δεν βάζουμε ποτέ ραδιόφωνο, δεν έχουμε ποτέ ήχους και δεν θέλουμε ποτέ κανείς να μας μιλάει όταν οδηγάμε. Έτσι. Κλειστά τα παράθυρα, όχι ανοιχτά τα παράθυρα και όχι air condition πάνω. Το air condition θα το επιλέξουμε λίγο πριν πάμε το αυτοκίνητο πίσω στον άνθρωπο ή όταν ολοκληρώσουμε την δοκιμή. Οδηγάμε και ουσιαστικά θα οδηγήσουμε σε ευθεία, θα κουνήσουμε το τιμόνι δεξιά-αριστερά, να δούμε το αυτοκίνητο πώς συμπεριφέρεται στο rollover που λέμε. Θα πατήσουμε τα φρένα. Θα ελέγξουμε πίσω μην έχει κάποιος και μας τρακάρει. Θα πατήσουμε τα φρένα να δούμε πώς σταματάει το αυτοκίνητο, αν βγάζει σωρίβους, αν κάνει γκουπ-γκουπ όταν πατάμε φρένα, να δούμε αν έχουμε τρέμουλο από το πεντάλι, ειδικά με τα μάξι είναι ιαπωνικό, που γενικά τα μέταλλα στους δίσκους δεν είναι τόσο καλά και στραβώνουν. Και γενικά θα προσπαθήσουμε, θα χτυπήσουμε, αν βρούμε κάποια μικρή λακκούβα, θα τη χτυπήσουμε με ένα από τους τροχούς, να δούμε τι θορύβους θα φέρει μέσα. Γενικά θα προσπαθήσουμε στο σύντομο χρόνο που έχουμε για δοκιμή του αυτοκίνητου να το οδηγήσουμε όχι φυσιολογικά. Δηλαδή, κανένας δεν θέλει να πετύσει μια λακκούβα με το αυτοκίνητό του, έτσι, αλλά δεν θα πάμε να πέσουμε σε μια κρατήρα τέτοια, σε μια μικρή λακκούβα ή σε ένα σαμαράκι που μπορεί να υπάρχει, δεν θα το περάσουμε λίγο πιο γρήγορα από το κανονικό. Θα περάσουμε λίγο πιο γρήγορα, να ακούσουμε την ανάρτηση, δηλαδή όταν η αντάρτιση θα δουλέψει ή θα δούμε, τα μάξι θα κουνιέται πάνω κάτω όλη την ώρα, δηλαδή δεν θα είναι τα μορτισέρ μας σε καλή κατάσταση. Επίσης θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε λίγο παραπάνω ταχύτητα μέχρι τα 100, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και να διαπιστώσουμε όταν τα μάξι κρατάμε ευθεία το τιμόνι, αν πηγαίνει ευθεία ή τραβάει αριστερά ή τραβάει δεξιά. Επίσης το φρενάρισμα, όταν θα πατήσουμε λίγο το φρένα λίγο πιο έντονο, μήπως τα μάξι θέλει να πάει προς κάποια κατεύθυνση. Αυτές είναι όλες ενδείξεις φθοράς. Μπορεί να είναι και ενδείξεις ότι κάτι έχει επισκευαστεί και δεν έχει πάει στη σωστή γωνία, δηλαδή θέμα της ανάρτησης, έτσι. Αλλά γενικά είναι ενδείξεις φθοράς. Όλα αυτά μας ψηλιάζουν ότι ίσως κάτι δεν είναι καλό με το αυτοκίνητο που θέλουμε να προχωρήσουμε. Τώρα, τα τελευταία στάδια, για μένα, σας συμβουλή σας λέω, εάν είναι και κάτι το οποίο πραγματικά έχει μεγάλη αξία, πάρτε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε σε μια αντιπροσωπεία. Δώστε 100 ευρώ, που λέει ο λόγος, δεν νομίζω να είναι τόσο πολλά, ίσως είναι και λιγότερα, και ζητήστε να σας κάνουν ένα πλήρη έλεγχο του αυτοκίνητου. Έτσι. Βέβαια, προτού φτάσετε εκεί, θα κάνετε τον έλεγχο που σας έχω δείξει μέχρι εδώ. Τώρα, εάν ακόμα δεν θέλετε να προχωρήσετε στην αντιπροσωπεία, γιατί δεν την εμπιστεύεστε, γιατί οτιδήποτε, μετά τη δοκιμή θα πρέπει να βρείτε ένα βενζινάδικο ή ένα συνεργείο, το οποίο να διαθέτει ένα ανυψωτικό, να μπορέσει το αυτοκίνητο να σηκωθεί. Θα πάμε λοιπόν να σηκώσουμε εμείς τώρα το αυτοκίνητο, να δούμε και από κάτω τι πρέπει να ελέγξουμε στο αυτοκίνητο, έτσι. Είναι το τελευταίο πράγμα που κάνουμε, μάλλον το πρώτο τελευταίο, γιατί το τελευταίο είναι να κάνουμε και έναν ηλεκτρονικό διαγνωστικό έλεγχο με διαγνωστικό μηχάνημα, να δούμε αν έχει η εγκέφαλη του αυτοκινήτου, αν έχουν πιάσει κάποια βλάβη. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και το αυτοκίνητο στο γρίλο, να το σηκώσουμε, να δούμε και από κάτω το αυτοκίνητο τι μπορούμε να παρατηρήσουμε και τι μπορούμε να ελέγξουμε. Πάμε. Τώρα, όταν το αμάξι έχει σηκωθεί, έτσι, έχουμε δείξει σε ένα βίντεο πώς ελέγχω την ανάρτησή μου,
πώς θα ελέγξουμε την ανάρτηση, τα ρουλεμάν κτλ. Οπότε δεν θα μιλήσουμε τώρα γι' αυτό. Μπορείτε να δείτε εκείνο το βίντεο και να δείτε πώς κάνουμε τον έλεγχο, έτσι. Εάν δεν υπάρχει κάποιος μηχανικός. Τώρα, θα κοιτάξουμε. Όπου υπάρχει μυαξόνιο, όπου υπάρχει φούσκα ημιαξονίου, εδώ τώρα μπορούμε να δούμε και πιο εύκολα τα λάστιχα. Εάν έχουν φθορά από μέσα ή απ' έξω, δηλαδή αν τα μάξι θέλει λουφθη γράμμιση. Θα ελέγξουμε το σασί από κάτω. Εδώ συνήθως που υπάρχει και το πάτωμα που λέμε που είναι η ρεζέρβα, καλό είναι να σηκώσουμε από μέσα τη μοκέτα και να δούμε αν από πίσω έχει επισκευαστεί το αυτοκίνητο ή στο πάτωμα που μπαίνει η ρεζέρβα. Γενικά θα ελέγξουμε την εξάντληση, αν έχει σκουριές, αν έχει τρύπες. Εάν έχουμε κεντρικό άξονα θα τον κουνήσουμε δεξιά-αριστερά να δούμε τι μπόσικο έχει. Θα ελέγξουμε τη μεσαία τριβή, άμα είναι πισινό κίνητο. Αν δεν υπάρχει κάποιο καπάκι που θα μας ενοχλήσει, έτσι. Γενικά θα προσπαθούμε να δούμε αν έχουμε διαρροή στο κυβότιο, στον κινητήρα κτλ. Τώρα, από κάτω είναι πάντα πιο εύκολο να δούμε και τα ράμφη του αυτοκινήτου, έτσι. Δηλαδή το μέρος του σασί που βγαίνει προς τα έξω. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν δείχνει όσο γίνεται, γιατί τώρα αυτοί μπορεί να το έχουν στοκάρει και οτιδήποτε, έτσι. Τώρα σας μιλάω για ελέγχους που μπορείτε να κάνετε εσείς, να δούμε αν είναι ευθεία. Να προσπαθήσουμε να δούμε αν έχει γίνει κάποιο στοκάρισμα, αν φαίνεται πιο καθαρό αυτό από το άλλο. Πάει να πει ότι έχει βαφτεί. Γενικά θα παρατηρήσουμε από κάτω οτιδήποτε. Δηλαδή το σημαντικότερο που σηκώνουμε το αυτοκίνητο είναι να δούμε αν έχει διαρροές. Εδώ στην ποδιά του κινητήρα κτλ. Αυτό μας ενδιαφέρει όταν σηκώνουμε ένα αυτοκίνητο από κάτω, έτσι. Και γενικά κοιτάμε και από κάτω το αυτοκίνητο, το οποίο μας αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα. Ένα αυτοκίνητο από κάτω, τη γενική του κατάσταση, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά δείχνει τι χρήση έχει γίνει. Δηλαδή, άμα το δούμε τώρα και είναι από κάτω φουλ σκουριασμένο, ξέρω εγώ, όχι ότι, τι να πω. Εντάξει, ξέρω εγώ, εγώ δεν θα το περνά, τώρα εσείς, τι να πω. Γενικά, κοιτάμε και από κάτω το αυτοκίνητο να δούμε σε τι κατάσταση είναι, έτσι. Αυτή είναι η λογική πίσω από τον έλεγχο ενός μεταχειρισμένου αυτοκίνητου. Μην παραλείψετε να κάνετε ένα διαγνωστικό έλεγχο με διαγνωστικό μηχάνημα, να δείτε τι βλάβες είναι κρυμμένες μέσα, γιατί μερικοί τύποι είναι και πολύ έξυπνοι. Μπορεί να ανάβει λαμπάκι μηχανής και σε κάποια καντράν να έχουν βγάλει το καντράν και να έχουν βγάλει το λαμπάκι μέσα από το καντράν. Οπότε να δίνει ο εγκέφαλος σήμα στο λαμπάκι, στο engine light να ανάψει, αλλά επειδή δεν υπάρχει λαμπάκι δεν ανάβει. Έτσι, δηλαδή, έχω δει και αυτά. Επίσης το έχω δει με αερόσακους. Το έχω δει με πολλά. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου και καλό θα είναι να γίνει και ένας διαγνωστικός έλεγχος στο τέλος. Και τι να σας πω. Καλή τύχη στην αγορά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να γράφετε σχόλια και να κάνετε subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.